Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων του Capital. Ολονύχτια επιχείρηση του στρατού για απεγκλωβισμό οδηγών εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπής που πλήττει την Ελλάδα. Δραματικές ώρες για τους οδηγούς που εγκλωβίστηκαν όλη τη νύχτα στην Αττική Οδό και άλλους αυτοκινητόδρομους του Λεκανοπεδίου μετά την πρωτοφανή χιονόπτωση. Γενική αργία έχει κηρυχτεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποζημίωση 2.000 ευρώ στους εγκλωβισμένους της Αττικής Οδού αποφάσισαν οι ελληνικές αρχές. Στην καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ ανά όχημα προχωράει η Αττική Οδός κατόπιν αιτήματος του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την πολύωρη ταλαιπωρία εκατοντάδων οδηγών εξαιτίας της πρωτοφανούς κακοκαιρίας που πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι και το πρωί της Τρίτης 200 άνθρωποι και 100 οχήματα παρέμεναν ακινητοποιημένα στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της Αθήνας. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και του στρατού έδιναν όλη τη νύχτα μάχη για τον απεγκλωβισμό και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες. Για το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική Οδό διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα. Παράλληλα, παρότι η κακοκαιρία σταδιακά υποχωρεί, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τηλιανίδης ανακοίνωσε ότι η αργία της Τρίτης παραμένει και την Τετάρτη σε Αττική, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση. Ειδικά για την Τρίτη, τα οχήματα σε όλη την Αττική κυκλοφορούν αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Μένουμε στην Αθήνα και πάμε στον ανταποκριτή μας Γιώργο Φωκιανό για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο της καταιγίδας, καθώς έχει κηρυχτεί γενική αργία και για αύριο. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα από την Αθήνα, Χριστιανά, κυρίες και κύριοι. Τις πληγές της μετράει η ελληνική πρωτεύουσα από το σαρωτικό πέρασμα της καταιγίδας Ελπίδα, η οποία προκάλεσε και έντονες καταστροφές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρήθηκε στην Αττική Οδό, όπου χιλιάδες οδηγοί παρέμειναν για πάρα πολλές ώρες εγκλωβισμένοι μέσα στον αυτοκινητόδρομο χωρίς νερό και χωρίς ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να απεγκλωβιστούν. Μόλις το πρωί τα ξημερώματα, με την συνδρομή των σωμάτων ασφαλείας της πυροσβεστικής και των ενόπλων δυνάμεων, κατάφεραν σιγά σιγά και σταδιακά να απεγκλωβιστούν οι οδηγοί μετά από, όπως είπαμε, πολύ ωραία επιχείρηση. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την παραχωρησίουχο εταιρεία της Αττικής Οδού και συμφωνήθηκε να δοθεί αποζημίωση 2.000 ευρώ ανά εγκλωβισμένο όχημα. Παράλληλα, αύριο έχει κηρυχθεί αργία στον δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα σε Αττική, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βιωτία, Εύβοια και Στερεά Ελλάδα. Ενώ αυτή την ώρα να πούμε ότι δεν λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα εκτός από τη σταθερή τροχιά μετρό και τραμ, ενώ σιγά σιγά η κακοκαιρία εξασθενεί, Χριστιανά. Οι πτήσεις τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά, Γιώργο? Ναι, ευτυχώς είχαμε κάποιες ακυρώσεις πτήσεων στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά επί το κλείστον η λειτουργία ήταν κανονική. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Η κακοκαιρία στην Ελλάδα επηρέασε και τους Εθέρες, 8 μέχρι στιγμής οι πτήσεις που επηρεάστηκαν από Κύπρο για Αθήνα. Ακυρώσεις πτήσεων από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από και προς την Αθήνα λόγω της βαριάς χιονόπτωσης. 8 συνολικά πτήσεις, 6 από το αεροδρόμιο Λάρνακας και 2 από το αεροδρόμιο της Πάφου προς την Αθήνα, που ήταν προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη μέχρι το μεσημέρι, επηρεάστηκαν από τις έκτακτες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. Η τελευταία πτήση που έφτασε στο αεροδρόμιο της Λάρνακας ήταν χθες 3:55 το απόγευμα και έκτοτε ξεκίνησε να ακυρώσεις. Πληροφορίες που μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων από την Hermes Airports αναφέρουν ότι από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς Αθήνα ακυρώθηκαν σήμερα μέχρι το μεσημέρι 4 πτήσεις και 2 αφήξεις από Αθήνα προς Λάρνακα, με συνολικά 306 επιβάτες να επηρεάζονται. Οι 2 αναχωρήσεις που ακυρώθηκαν για το δρομολόγιο Λάρνακα Αθήνα θα πραγματοποιούνταν από την αεροπορική εταιρεία Aegean και οι 2 από την Sky Express. Όσον αφορά τις αφήξεις για το δρομολόγιο Αθήνα-Λάρνακα, ακυρώθηκαν μία πτήση που θα εκτελείται από την Aegean και μία από την Sky Express. Από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Ελλάδα επηρεάστηκαν για σήμερα μέχρι το μεσημέρι και 2 πτήσεις, μία άφηξη από την Αθήνα προς το αεροδρόμιο της Πάφου και μία αναχώρηση από την Πάφου προς την Αθήνα, τις οποίες θα πραγματοποιούσε η αεροπορική εταιρεία TUS Air.
Από τις ακυρώσεις πτήσεων από το αεροδρόμιο της Πάφου προς την Αθήνα επηρεάστηκαν συνολικά 42 επιβάτες. Επελάβνει και στην Κύπρο η κακοκαιρία Ελπής. Βροχές και καταιγίδες σε όλη την Κύπρο και χιόνια στα ορεινά και στα ημιορεινά. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση. Σε κλειό κακοκαιρίας η Κύπρος με την Ελπής να συνεχίζει την επέλασή της. Τσουχτερό κρύο, βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κλειστή για όλα τα οχήματα είναι οι δρόμοι Βαβατσινιάς Μαχαιρά και Γουρίου Μαχαιρά. Λόγω χιονόπτωσης και παγετού που καθιστούν το οδόστρωμα, επικίνδυνα ολισθηρός, σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση. Χαρακτηριστικά πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε από την Αυγή σε πολλά χωριά της επαρχίας Λεμεσού, Πάφου και Λευκοσίας. Η χιονόπτωση ξεκίνησε λίγο πριν από τις 2 και έχει καλύψει τα πάντα. Στις περιοχές αυτές, αλλά και σε ημιωρινές κοινότητες, σημειώθηκε και χθες το πρωί ελαφριά χιονόπτωση. Και απόψε το βράδυ θα συνεχιστεί το ίδιο. Παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν σε κάποιες περιοχές στην διάρκεια της νύχτας και την συνεχή βροχόπτωση στην υπόλοιπη επαρχία, δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής προβλήματα. Επίποδος βρίσκεται τελευταία 24 ώρα η πολιτική άμυνα σε μια προσπάθεια να παρασχεθεί βοήθεια σε πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της επέλασης του χιονιά, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Συνεργείο της πολιτικής άμυνας ανταποκρίθηκε σήμερα σε περιστατικό απεγκλωβισμού ζεύγους τουριστών στην Κυπερούντα. Έχει απεγκλωβιστεί όχημα Τσέχων πολιτών, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην Κυπερούντα. Το όχημα των Τσέχων, οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο για διακοπές, ακινητοποιήθηκε σε περιοχή με πυκνό χιόνι. Κάτοικοι της περιοχής επικοινώνησαν μαζί μας, μας ενημέρωσαν για το περιστατικό, προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες και σε συνεργασία με την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού και το κοινοτικό συμβούλιο, κατέστη δυνατός ο απεγκλωβισμός του οχήματος. Και αλλάζουμε θέμα. 3 θετικά περιστατικά εντοπίστηκαν σήμερα, Τρίτη, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου τεστ του ΣΤΕΙ στα σχολεία. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, συνολικά 378 μαθητές έκαναν εξέταση rapid test μέσω των 148 σημείων δειγματοληψίας τεστ του ΣΤΕΙ που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες. Από τους 378 μαθητές, μόλις οι 3 βγήκαν θετικοί στον κορονοϊό. Περήφανο νιώθει το Υπουργείο Υγείας για την εφαρμογή του μέτρου τεστ του ΣΤΕΙ στα δημοτικά σχολεία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζουπαντέλας, προσθέτοντας ότι σε περίπτωση που έχει επιτυχία, τότε θα εφαρμοστεί και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Έχουμε 148 κέντρα ανά το Παγκύπριο και το παραλαμβάνω, 148 κέντρα ανά το Παγκύπριο και είναι πολύ εύκολο κάποιος γονείς μαζί με το παιδί του να βρει έναν από αυτά τα 148 κέντρα και να πάρει το παιδί του να διεξαχθεί αυτός. Ο σύντομος έλεγχος που έχετε δει που δεν παίρνει περισσότερο από 5 λεπτά ώστε να μπορέσει το παιδί να είναι στην τάξη και όχι στο σπίτι. Αυτό που λέμε που θέλουμε να πω στα κυπριακά, όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, που ευτυχώς όλα τα αποτελέσματα δεν ήταν αρνητικό, οι γονείς φεύγουν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε έγνοια. Έχουμε εντοπίσει κάποια μικροπροβλήματα. Είναι λογικό και θα τα επιλύσουμε. Έχω ενημερωθεί από ειδικούς στη Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή ότι θέλουν να το συζητήσουν και για άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως τα νοσοκομεία μας, η αστυνομία και η πυροσβεστική. Άρα τους αναμένω σήμερα η ώρα 3 να τοποθετηθούν και θα ακούσω όλη την επιστημονική ομάδα και αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση, τότε θα πάει πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι ειδικοί αποφασίζουν για χαλαρώσεις ή, ή αν θα έχουμε αυστηρά μέτρα. Άρα θα ακούσω τους ειδικούς η ώρα 3 που θα έχουμε συνεδρία σήμερα και ανάλογα με τις εισηγήσεις τους θα πάνε και οι προτάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα, άλλη μια τραγωδία στην άσφαλτο. Νεκρός ο ποδηλάτης που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στο Λιοπέτρι. Μια ακόμα τραγωδία γράφτηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας στην άσφαλτο. Τραγικό τέλος στην άσφαλτο για 30χρονο αλλοδαπό ποδηλάτη, τον Παρνιβέρτ Σινγκ από την Ινδία, που νωρίς το βράδυ της Δευτέρας χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 43χρονη Ελληνοκύπρια στο δρόμο Λιοπετρίου προς Σότηρα. Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 7, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 43χρονη προσέκρουσε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου του άτυχου αλλοδαπού, με αποτέλεσμα αυτός να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης, αμοχός του Ανδρέα Κωνσταντίνου,
Το ποδήλατο δεν έφερε καθόλου φώτα, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου δεν υπάρχει φωτισμός. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της τροχιάς αμοχώς του για εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα. Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ με αρνητική ένδειξη. Δυστυχώς είναι το τέταρτο θανατηφόρο δυστύχημα από την αρχή του χρόνου. Σε διάστημα 24 ημερών, η Κύπρος θρύνει 5 νεκρούς. Τέθηκε επιτάπητος στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής το πρόβλημα στη ρύθμιση επιδόματος για την άδεια πατρότητας, αλλά και η συζήτηση για τη διόρθωση στις νομοθετικές στρεβλώσεις που υφίστανται τα άτομα άνω των 63 ετών, τα οποία επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς ωστόσο να καλύπτονται από ανεργιακά επιδόματα και επιδόματα ασθενείας. Σε διαδικασία εξέβρεσης χρυσής τομής για την επέκταση του δικαιώματος λήψης της άδειας πατρότητας βρίσκονται κυβέρνηση και Επιτροπή Εργασίας, μετά από διάλογο στον οποίο υπησήλθαν, κατά τον οποίο φάνηκε ότι υπήρχε καλή θέληση και από τις δύο πλευρές για να αλλάξει το σημερινό καθεστώς. Την δεδομένη στιγμή ένας πατέρας μπορεί να λάβει την άδεια 2 εβδομάδων που δικαιούται εντός ενός μηνός από τη γέννηση του παιδιού. Με το ΑΚΕΛ να ζητά μέσω πρότασης νόμου τη δυνατότητα λήψης της εντός 52 εβδομάδων. Κατά τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Εργασίας, η Υπουργός Ζέτα Εμιλιανίδου εξέφρασε τη θέση ότι μπορεί να αποδεχτεί, όπως η άδεια που δικαιούται ο πατέρας, να λαμβάνεται σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός των μηνών που λαμβάνει και η μητέρα την άδεια μητρότητας. Για παράδειγμα, στο πρώτο παιδί εντός των 16 εβδομάδων. Από την πλευρά της η Επιτροπή Εργασίας αντιπρότεινε να επεκταθεί το χρονικό περιθώριο σε συν 2 εβδομάδες μετά το τέλος της άδειας μητρότητας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Καυχαλιάς, «Δεν θεωρώ ότι αν πάμε στην συν 2 εβδομάδες θα επηρεαστεί οποιαδήποτε άλλη νομοθετική ρύθμιση. Θεωρώ ότι είναι μια λογική ρύθμιση το συν 2». Από την πλευρά της Υπουργός Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου διαφώνησε με τον κύριο Καυχαλιά, υποδεικνύοντας ότι βεβαίως και θα επηρεαστεί, καθώς θα χρειαστούν, όπως εξήγησε, επιπρόσθετες αποφάσεις για επέκταση του δικαιώματος για άδεια πατρότητας. Μετά τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών, αποφασίστηκε όπως σε επόμενη συνεδρία της η Επιτροπή Εργασίας να λάβει την απόφασή της για το κατά πόσον θα αποσύρει την πρότασή της και θα αποδεχθεί την αντιπρόταση της Υπουργού. Την ίδια ώρα στην Επιτροπή Εργασίας στέθηκε επιτάπητος στο θέμα για τις άδειες ασθενείας. Με πειρά προς την αντιπολίτευση απάντησε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Εμιλιανίδου αναφορικά με τη μη παροχή επιδόματος ασθενείας στα πρόσωπα ηλικίας 63 με 65 ετών, οι οποίοι δεν επέλεξαν να λάβουν προώρη σύνταξη και δεν έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα, γεγονός που δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των πολιτών. Η Υπουργός Εργασίας ήταν ιδιαίτερα έντονη όταν τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας, καθότι η κυβέρνηση είχε καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή τον Μάρτιο του 2021 για να ρυθμιστεί το εν λόγω ζήτημα και παρακάλεσε, όπως τόνισε, να ψηφιστεί. Όπως εξήγησε, αν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο, όσοι αδικούνται φέτος, όπως τις ανέφερε η Επιτροπή, θα λάμβαναν το επίδομα από την περσινή χρονιά. Η Υπουργός ζήτησε από την Επιτροπή χρόνο για να μιλήσει με τον Γενικό Εισαγγελέα και να στήσει εντός 52 εβδομάδων. Κατά τη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή Εργασίας, ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης συμμετέχει σήμερα στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Συμβούλιο έχει προγραμματιστεί να γίνει παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Γαλλικής Προέδρειας. Χθες ο κύριος Κασουλίδης συμμετείχε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Στο περιθώριο των συνόδων, ο Ιωάννης Κασουλίδης έχει σειρά διμερών επαφών με κοινοτικούς αξιωματούχους. Σε κατάσταση συναγερμού, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δύναμεις. Αυστηρές προειδοποιήσεις από την Ουάσιγκτον προς τη Μόσχα και συνεχείς συνδιασκέψεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες. 8.500 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για να έρθουν στην Ευρώπη, όπως έγινε γνωστό από την Ουάσιγκτον, καθώς η ανησυχία εντείνεται για τις ρωσικές προθέσεις σε σχέση με την Ουκρανία. Το Πεντάγωνο έκανε λόγο για προληπτικό μέτρο, αλλά προειδοποίησε ότι θα αναλάβει δράση εφόσον χρειαστεί. Η σχετική ανακοίνωση ακολούθησε την 80-λεπτή τηλεδιάσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ώστε να διαμορφώσουν ενιαία στρατηγική και να συζητήσουν πιθανές αντιδράσεις τους σε ενδεχόμενη ρωσική εισβολή. Το Χάρι Τρούμαν, που είχε σταθμεύσει στα Χανιά στις αρχές του μήνα, προστέθηκε στα μέσα που πραγματοποιούν περιπολίες για λογαριασμό του ΝΑΤΟ στην Μεσόγειο Θάλασσα,
κάτι που είχε να συμβεί με αμερικανικό αεροπλανοφόρο από την περίοδο του ψυχρού πολέμου. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι είναι η Βορειοατλαντική Συμμαχία εκείνη που προκαλεί τις εντάσεις. Αντί να σπαταλάτε πραγματικά φαιά ουσία και να προσπαθείτε να αναζητήσετε μια απάντηση σε μια μη υπαρκτή ρωσική εισβολή, η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα να δώσει μια υπεύθυνη απάντηση στις προτάσεις μας για τις εγγυήσεις της ασφάλειας στην Ευρώπη. Σε διαγγελμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι δεν χρειάζεται πανικός. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και του Ανώτατου Αμυντικού Συμβουλίου της Ουκρανίας, τα συμπεράσματα αυτών των συνεδριάσεων δεν είναι αποφάσεις ανακοινώσιμες στα μέσα ενημέρωσης, αλλά είναι πολύ σημαντικά συμπεράσματα για την κοινωνία μας και τους Ουκρανούς πολίτες. Το νόημα είναι όμως κάτι πολύ απλό. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Ο Ζελένσκι είχε επίσης συνομιλίες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ, από τον οποίο ζήτησε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν ενωμένα στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενωμένη ενάντια στη Ρωσία κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και μετά από αντικρουόμενες δηλώσεις Γερμανών αξιωματούχων. Ο Ζελένσκι τόνισε ότι για την Ουκρανία είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί ενότητα όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του υπό τους φόβους μιας ρωσικής εισβολής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ουκρανική Προεδρία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει ενωμένη απέναντι στη Ρωσία και στη στήριξη στη χώρα του. Νωρίτερα, Γερμανοί αξιωματούχοι είχαν προχωρήσει σε αντικρουόμενες τοποθετήσεις με τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού να παραιτείται, αφού του είπε ότι ο Πούτιν αξίζει σεβασμό και ότι η Ουκρανία δεν θα πάρει ποτέ πίσω την Κριμαία. Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποκλιμακωθεί η ένταση με τη Ρωσία, αλλά δεν πρόκειται να δώσει όπλα στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι μίλησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και του τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μην διασπαστεί και να κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε πως την Τετάρτη θα υπάρξει συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών στο Παρίσι, παρουσία αξιωματούχων από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Και πάμε να δούμε την κατάσταση με την πανδημία στις χώρες της Ευρώπης. Διατηρούνται οι περιορισμοί όσο καταγράφονται υψηλά κρούσματα στην Γερμανία. Χαλάρωση μέτρων στην Ολλανδία και έτοιμα για δημοψήφισμα στην Κροατία. Στο μέτωπο της πανδημίας, όλα τα μάτια στην Ολλανδία έχουν στραφεί την Τρίτη στον Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησής του, καθώς αναμένεται να ανακοινώσουν την χαλάρωση ορισμένων από τα πιο αυστηρά περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στην Ευρώπη. Για πάνω από έναν μήνα, μπάρ, εστιατόρια αλλά και πολιτιστικά κέντρα έχουν παραμείνει κλειστά, ενώ οι αυστηροί κανόνες καραντίνας έχουν οδηγήσει σε λουκέτο το 1/4 των σχολικών τμήματων της βασικής εκπαίδευσης. Μέρος της πίεσης προς την κυβέρνηση για την χαλάρωση των μέτρων έρχεται μάλιστα από την τοπική αυτοδιοίκηση, με 30 δημάρχους να βγαίνουν ανοιχτά και να αμφισβητούν την διαχείριση της κυβέρνησης. Δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιον λόγο εδώ στην Μπρέντα το IKEA είναι ανοιχτό, αλλά το θέατρο που ο κόσμος θα μπορούσε με ασφάλεια να παρακολουθήσει μια παράσταση παραμένει κλειστό. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος βλέπει την κυβέρνηση σε ρόλο αστιφύλακα, αφού το μόνο που κάνει είναι να βάζει πρόστιμα και να χτυπά με τα γκλόμπ τον κόσμο. Αλλά αυτή η ίδια κοινωνία που βρίσκεται υπό τόση μεγάλη πίεση προσδοκά από εμάς να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά της και να δείξουμε ότι στεκόμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Σε αντίθεση με την Ολλανδία, στην Γερμανία δεν αποφασίστηκε καμία χαλάρωση των μέτρων μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Όλαφ Σόλτς. Οι ειδικοί της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια μεγάλη αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας. Το Συμβούλιο των Ειδικών έδωσε μια ξεκάθαρη προειδοποίηση. Οι τάσεις των νέων μολύνσεων απαιτούν την διατήρηση των αυστηρών περιορισμών. Την ίδια στιγμή στην Κροατία, η αντιπολίτευση παρουσίασε σε 82 κούτες τις υπογραφές 410.533 ανθρώπων που καλούν για ένα δημοψήφισμα σε σχέση με το αν θα πρέπει να καταργηθούν τα πιστοποιητικά για την COVID-19. Επιστρέφουμε πίσω στα δικά μας και πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Συνέχεια στις συντονισμένες επιχειρήσεις για αστυνόμευση της κοινότητας Χλώρακας, έδωσε χθες η αστυνομία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου και υπεύθυνο του ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου,
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν τροχονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι σε διάφορες οικίες, συγκροτήματα διαμερισμάτων. Δύο πρόσωπα εντοπίστηκαν να παραβιάζουν το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών ημερομηνίας 3 12 2021 που αφορά την απαγόρευση εγκατάστασης αιτητών διεθνούς προστασίας εντός της συγκεκριμένης κοινότητας. Εναντίον αυτών των προσώπων, καθώς επίσης και του ιδιοκτήτη του συγκρατήματος διαμερισμάτων, όπου εντοπίστηκαν να διαμένουν, διερευνάται ποινική υπόθεση για παραβίαση του σχετικού διατάγματος. Επίσης, κατά την επιχείρηση ανακόπηκαν για έλεγχο 60 οχήματα. Ταυτόχρονα, κατά τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, τα μέλη της αστυνομίας προέβησαν σε 12 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα. Η αστυνομία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις. Ένοπλη ληστεία διαπράχθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε υποστατικό καζίνο στην Πύλα. Γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, δύο άντρες που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισήλθαν σε υποστατικό που λειτουργεί ως καζίνο στην περιοχή Πύλας και υπό την απειλή δύο πυροβόλων όπλων απέσπασαν τα χρήματα από το ταμείο του υποστατικού. Οι δύο δράστες, οι οποίοι έφεραν ρούχα σκούρου χρώματος, τράπηκαν στη συνέχεια σε φυγή πεζή. Στο σημείο κλήθηκαν και έσπευσαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις και έρευνες προς εντοπισμό των δραστών, ενώ από τη σκηνή παραλήφθηκαν τεκμήρια που αναμένεται να τύχουν επιστημονικών εξετάσεων. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Έκκληση για αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Μπουρκίνα Φάσο. Μήνυμα του Ζωζέ Μπορέλ, ενώ οι πραξικοπηματίες κρατούν τον πρόεδρο. Κύμα πραξικοπημάτων στην Δυτική Αφρική λόγω τζιχαντιστών. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην πρωτεύουσα ο Αγκαντούγκου της Μπουρκίνα Φάσο μετά την ανακοίνωση του πραξικοπήματος. Οι στρατιωτικοί κατέλυσαν το Σύνταγμα, ανέτρεψαν τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας και κατέλαβαν την εξουσία. Ως πρόσχημα, η Χούντα χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την εξέγερση των τζιχαντιστών που μένεται στη χώρα της Δυτικής Αφρικής. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, κάνει έκκληση για αποκατάσταση της τάξης. Γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Καμπορέ κρατείται από το στρατό. Κάνουμε έκκληση για το σεβασμό της συνταγματικής νομιμότητας και την απελευθέρωσή του. Ο πρόεδρος Καμπορέ, που επανεξελέγει το 2020, υποσχόταν ότι η προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του θα ήταν ο αγώνας κατά των τζιχαντιστών. Οι σφαγές και οι επιθέσεις, ωστόσο, συνεχίστηκαν με αμύωτη ένταση. Ζυμώσεις στην Ιταλία για την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Φαβορεί ο Μάριο Ντράκι. Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Πρόεδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα? Η πρώτη ψηφοφορία δεν μας έκανε σοφότερους. Ο Μάριο Ντράγκη μπορεί να εξασφαλίσει την στήριξη πολλών κομμάτων, όμως μέχρι στιγμής αρνείται να διαπραγματευτεί τη σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησης και το όνομα του διαδόχου του. Ο Ματέο Σαλβίνι ζητεί μεγαλύτερο αριθμό υπουργών και διεκδικεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο μαύρος καπνός που βγήκε από την πρώτη ψηφοφορία δεν αποτελεί έκπληξη. Κάθε κόμμα έχει την δική του στρατηγική, ενώ σε αυτή την πρώτη φάση ζυγίζει την απήχηση του κάθε υποψήφιου. Βεβαίως υπήρχαν και πολλά λευκά ψηφοδέλτια. Αυτές τις ώρες μετά την πρώτη ψηφοφορία βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις διαπραγματεύσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε μια κοινή επιλογή, στην στήριξη μίας και μόνο υποψηφιότητας. Το αθλητικό δελτίο φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ, με το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ευρώπη. Σήμερα οδηγούμε μαζί την Κύπρο στην κορυφή της Ευρώπης. Το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ευρώπη. Για τα αθλητικά στον Πόλη Χαραλάμπους. Πόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χριστιανά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να πούμε ότι απόψε στις 9:15 ο πρόεδρος της Ομόνοιας, ο Σταύρος Παπασταύρου, θα παραθέσει συνέντευξη στην εκπομπή Total Green, που απευθύνεται σε οπαδούς της Ομόνοιας, την Primetel, και έχει ενδιαφέρον κυρίως για τους Ομονιάδες, αν θα πει για κάτι για τα μετεγραφικά. Οριάζουν οι φήμες από το μεσημέρι ότι έρχεται ο Ακιντόλα
ότι έρχεται ο Ακιντόλα που ήταν ξανά στην Ομόνια πριν από δύο χρόνια. Απλώς τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα ότι γράφουν στο Αζερβαϊτζάν για έναν παίχτη της Καραμπάκ, τον Καντί. Βεβαίως στο δημοσίευμα που είδα προηγουμένως ήταν για τον Απόλλωνα. Έχει μια φωτογραφία που έχει το σήμα του Αποέλ και του Απόλλωνα στο Instagram. Ένας δημοσιογράφος εκεί στο Αζερβαϊτζάν. Ένας ποδοσφαιριστής που έβαλε γκολ από μακρινή απόσταση στην Ομόνια και επίσης έβαλε και καθοριστικό γκολ στους αγώνες της προκριματικής φάσης με την ΑΕΛ. Είναι 25 χρονών Βραζιλιάνος επιτελικός χαφ. Επαναλαμβάνουμε, έχει ενδιαφέρον αν θα κλείσει σε κάποια κυπριακή ομάδα. Έγραψε μια σελίδα στο Αζερβαϊτζάν για Απόλλων και τώρα μου έστειλαν ένα λογαριασμό στο Instagram που λέει ότι ενδιαφέρεται και ο Αποέλ. Αυτά είναι σημαντικότερα νέα. Χριστιανά. Πολύ να σε ευχαριστήσουμε. Στο σημείο αυτό, να δούμε την κίνηση των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την πρόγνωση για τον καιρό. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η Total Care κοντά στην οικογένεια, στο παιδί, μαζί στην καταπολέμηση της πανδημίας και αποδεδειγμένα δίπλα σας με μια μοναδική προσφορά. 50 ιατρικές μάσκες παιδικές συνηλίκων τύπου 2R με υψηλό δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και 2 αντισηπτικά gel Total Care και Silk 60 και 85 ml στην ανεπανάληπτη ειδική τιμή των 5,99€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Θα τις βρείτε σε όλα τα καλά καταστήματα, υπεραγορές και φαρμακεία. Και στο κατάστημά μας Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 72α Στρόβολος. Total Care. We Care. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 2 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 4 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 6 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους μείον 5 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος, κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ είναι πιθανό να κατά τόπους να σημειωθεί μεμονωμένη ελαφρά βροχή και ελαφρά χιονόπτωση τοπικά στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανεβεί γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 15 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς σε ψηλότερο ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.